Κυρίες και κύριοι, την αναστολή των κατασχέσεων και των πληστηριασμών για όσους φυλέτες εντάσσονται σε διαδικασίες ρύθμισης, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις οφειλές των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και οικονομικά. Μαζί με εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα, αλλά και όλα όσα αφορούν την οικονομία, είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Ταϊκούρας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Καλή δύναμη, καλή τηλεοπτική σεζόν. Να είστε καλά. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός λοιπόν το νέο πλαίσιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια. Προστασία, αλλά με πολύ αυστηρά κριτήρια. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά στη χώρα δημιουργείται ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε οι πολίτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε τράπεζες, εφορείς και ασφαλιστικά ταμεία. Mm-hmm. Μέχρι τώρα είχαμε πολλά διαφορετικά πλαίσια, τα οποία αποδεδειγμένα πέτυχαν. 234 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι οφειλές των πολιτών σήμερα σε όλους αυτούς τους φορείς. Στο νόμο Κατσέλη, 70.000 αιτήσεις εκκρεμούν στα ρινοδικεία με δικάσιμη το 2032. 25% εξ αυτών μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός που έγινε αφορούσε τελικά μόνο 2.200 επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και το πλαίσιο που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να προστατεύσει ένα κομμάτι των κόκκινων δανειοληπτών έτυχε αποδοχής από 6.200 μόνο φυσικά πρόσωπα. Ναι. Βέβαια, δεν φταίνουν οι πολίτες μόνο, θα σας πω. Εμείς κάναμε. Ναι, γιατί ήταν δεδαλώδες το σύστημα. Mm-hmm. Δεν είχε ουσιαστικά ασφαλιστικές δικλείδες για να βγουν στη σέντρα οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Και δεν έδινε δεύτερη ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα είναι πιο απλό το δικό σας. Εμείς είναι πώς. Κάναμε τον νόμο Γέφυρα, με το οποίο επιδοτούμε τη δόση του δανείου σε ενήμερους και μη δανειολήπτες. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, σε λιγότερο από ένα μήνα, 48.000 νοικοκυριά έχουν κάνει αίτηση. Έχουμε έναν προληπτικό μηχανισμό με τον οποίο ενημερώνουμε τον πολίτη για πιθανή αφαιρεγκυότητα αυτού στο μέλλον. Mm-hmm. Άρα θα τον βοηθάμε να μειώσει τα χρέη του πριν φτάσει στον εξοδικαστικό συμβασμό. Στη συνέχεια δίνουμε δεύτερη ευκαιρία είτε ρυθμίσεων είτε απαλλαγής από χρέη, εάν τυχόν έχει αποπληρώσει τις άλλες οφειλές του. Άρα πολύ σύντομα, σε σημαντικό περιορισμένο χρονικό διάστημα, θα μπορέσει να αποπληρώσει τις οφειλές του. Τελευταίο στάδιο είναι η πτώχευση, αν δεν μπορέσει ούτε να τα βρει με τον εξοδικαστικό συμβασμό, και στην τελευταία περίπτωση αλλά και στην προηγούμενη, υπάρχουν πάντα ασφαλιστικές δικλείδες για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Με επιδότηση δόσεως δανείου ή με επιδότηση ενοικίου. Όλο αυτό. Άρα, με απλές διαδικασίες, ξαναρωτάω κύριε Υπουργέ, χωρίς παραθυράκια που να δημιουργούν προβλήματα, χωρίς γραφειοκρατία, γιατί αυτό το οποίο καταλάβαμε από τις προηγούμενες ρυθμίσεις είναι ότι πήγαινε να ξεκινήσει κανείς, έβλεπε 500 χαρτιά και δικαιολογητικά και εξαιρέσεις που είχε μπροστά του και σταματούσε. Η διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη, mm-hmm. θα είναι κεντροποιημένη στην ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέους και πλήρως πληροφοριακά ενισχυμένη. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά με απλή αίτηση, με άρση όμως φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου, για να μπορέσουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές να μην κάνουν χρήση αυτών των μέτρων, και με πολύ συνοπτικές διαδικασίες που θα κρατούν ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα, θα δίνουμε την ευκαιρία στον πολίτη να ρυθμίσει τις οφειλές του ή να έχει σύντομα μία δεύτερη ευκαιρία, αφού αποποιηθεί τη περιουσία του μετά από ένα χρονικό διάστημα. Αυτό αφορά και όσους έχουν προβλήματα από εδώ και πέρα, και σας ρωτώ διότι με την κατάσταση που επικρατεί, θα δούμε και ένα βίντεο σε πολύ λίγο, με την κατάσταση που επικρατεί, αναμένονται η λογική, λέει, κόκκινοι δανειολήπτες και από εδώ και πέρα. Προφανώς καλύπτει και αυτούς, αλλά εμείς προσπαθούμε να περιορίσουμε τον όγκο mm-hmm. των νέων κόκκινων δανείων το πρόγραμμα Γέφυρα. Σας θυμίζω ότι αυτό αφορά όλους τους πολίτες οι οποίοι επλήγησαν από την υγειονομική κρίση mm-hmm. και είτε έχουν κόκκινα δάνεια είτε πράσινα δάνεια. Είτε χρωστούν σε τράπεζες είτε δεν χρωστούν. Εμείς ερχόμαστε και για 9 μήνες τους επιδοτούμε με διαφορετικό ποσοστό κάθε τρίμηνο τη δόση του δανείου. Απόδειξη της επιτυχίας του προγράμματος είναι ο αριθμός συμμετοχής. 48.000 mm-hmm. δανειολήπτες. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε την κατάσταση, αλλά να δείτε μαζί μου τι λένε και οι ίδιοι πολίτες. Παρακαλώ να το δούμε. Μείωση κατανάλωσης, μείωση τζίρου, λιγότερες θέσεις εργασίας. Η πανδημία ανέτρεψε τα δεδομένα στην αγορά, οδηγώντας πολλούς φορολογούμενους σε αδυναμία πληρωμών. Δεν υπάρχει τίποτα. Ρυθμίσεις, δόσεις, έμφυα. Τέλος. Είναι δύσκολα τα πράγματα για ένα νοικοκυριό, όπως καταλαβαίνετε. Θα ανοίξουν πάλι 120 δόσεις για όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Θα παγώσουν κατασχέσεις λογαριασμών και περιουσίας για χρέη προς το δημόσιο. Δεν έχω τα χρήματα να πληρώσω το φόρο εισοδήματος 8 δόσεις. Μπορώ να τα πληρώσω σε περισσότερες. Έχουμε και τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε την οφειλή αυτή σε 12 δόσεις με επιτόκιο 5,3% περίπου ή σε 24 δόσεις με επιτόκιο 6,8%. Δεν έχω πληρώσει. Περιμένω να το κάνουμε οι 12-24. Εάν δεν μειωθούν πάρα πολύ οι φόροι και δεν αυξηθεί το εισόδημα, δεν είναι δυνατόν
να υπάρχει εξόφληση ποτέ. Σήμερα πληρώνεται φόρος εισοδήματος, δόσεις ρυθμίσεων, ΦΠΑ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και ακολουθούν τις επόμενες ημέρες τα ειδοποιητήρια του ΕΜΦΙΑ. Λοιπόν, επιστρέφω στον Υπουργό Οικονομικών. Μιλάτε για δόσεις, μιλάτε για ρυθμίσεις, μιλάτε για μέτρα, κύριε Υπουργέ. Η αγορά ζητάει ακόμα περισσότερα. Θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που χρειάζονται κι άλλα. Γι' αυτό πρέπει η πολιτεία να είναι πάντα κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο μέτρο του εφικτού, έτσι ώστε να περιοριστούν οι δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Mm-hmm. Ενδεικτικά, σε τίτλους. Πράγματι, δημιουργήθηκαν κάποιες οφειλές την περίοδο του lockdown. Ναι. Αυτές οι οφειλές όλες πάνε για τον Απρίλιο του 2021 και θα μπορούν να ρυθμιστούν σε 12 δόσεις άτοκες ή σε 24 με ένα επιτόκιο πολύ χαμηλό της τάξης του 2,5%. Ούτως ή άλλως, όπως άκουσα στο ρεπορτάζ, ο κάθε πολίτης μπορεί την όποια οφειλή έχει να τη ρυθμίσει σε 12-24 δόσεις ή και σε περισσότερες με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Mm-hmm. Δεύτερον, ρευστότητα στην οικονομία. Ερχόμαστε και κάθε φορά βγάζουμε ένα καινούριο πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής. Ναι. Αυτό αποδειγμένα έχει πάει στην πραγματική οικονομία, έχει πάει στις πιο μικρές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο να βγάλουμε την τρίτη επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία ανακαλύπτει και τον μήνα Αύγουστο. Πήγαμε δηλαδή λίγο πιο πίσω. Για τον μήνα Αύγουστο υπήρχαν συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές και πρωτοβουλίες, ορθές, για συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Mm-hmm. Άρα εκεί που θα υπάρχει μείωση τζίρου, θα πρέπει η πολιτεία άμεσα να δει και να συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Ο Υπουργός Εργασίας την Παρασκευή ανακοίνωσε επέκταση του επιδόματος ανεργίας, ανακοίνωσε επέκταση του προγράμματος Συνεργασία, ανακοίνωσε επέκταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Mm-hmm. Άρα ερχόμαστε και ακολουθούμε τις επιλογές της κυβέρνησης στο υγειονομικό πεδίο, ώστε να είμαστε όσο γίνεται πιο άμεσα, έγκαιρα και μαζικά κοντά στον νοικοκυριό και στον πολίτη. Θυμάμαι, συζητούσαμε μαζί πριν από κάποιους μήνες και μου λέγατε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση ελέγχεται. Ήμασταν στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Αν ξανάρθει ένα κύμα ή αν συνεχιστεί όλο αυτό, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαστε μπροστά σε νέα κρούσματα, σε αύξηση κρούσματων. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε νέο κύμα ή όχι. Λίγη σημασία έχει. Το ερώτημα είναι αν τα καταφέρνουμε, κύριε Υπουργέ. Πώς βλέπετε την ύφεση? Άκουσα μια εκτίμησή σας ότι παρά την κατάσταση κοντά στο 8% θα είμαστε. Τι δείχνουν τα έσοδα και πόσο μπορεί να αντέξει η χώρα με αυτή την κατάσταση? Μου θέσατε πολλά διαφορετικά ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να τα θέσω πάλι σε διαφορετικές συνοπτικές. Ξεκινάω από το τελευταίο. Τα έσοδα έχουν μικρότερη μείωση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις του προηγούμενους μήνες. Τον δε μήνα Αύγουστο φαίνεται ότι είναι εντός των επικαιροποιημένων στόχων και μάλιστα λίγο υψηλότερα. Σημαντικό. Εδώ υπάρχει μια ερμηνεία, επειδή δόθηκε μια παράταση στις φορολογικές δηλώσεις. Ουσιαστικά πολλοί συμπατριώτες μας πληρώνουν δύο δόσεις μαζί, mm-hmm. τις δύο πρώτες. Η εφάπαξ. Άρα τα έσοδα του Αυγούστου πάνε ικανοποιητικά. Ναι. Καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Δεύτερη ενότητα είναι αν έχουμε χρήματα, πόρους, έτσι ώστε να τους διοχετεύσουμε στην πραγματική οικονομία για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της κοινωνίας σε ένα πιθανό δεύτερο κύμα κορονοϊού το φθινόπωρο. Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Σήμερα που μιλάμε έχουμε περίπου 34,5 με 35 δισεκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα, όταν στην αρχή της υγειονομικής κρίσης είχαμε 37,5. Mm-hmm. Μην βιαστείτε να μου πείτε ξοδέψαμε μόνο 2 δισεκατομμύρια ευρώ, διότι στο μεσοδιάστημα δημιουργήσαμε ως κυβέρνηση μέσα από συγκεκριμένες επιλογές περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον mm-hmm. πόρους. Βγήκαμε στις αγορές, έντοκα γραμμάτια, ΕΣΠΑ και μια σειρά από άλλες επιλογές. Άρα ναι, είμαστε εδώ να ενισχύσουμε με πόρους την πραγματική οικονομία, να ενισχύσουμε τους συμπατριώτες μας με τα εμβόλια. Έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και προφανώς κάποια στιγμή το συντομότερο δυνατόν να καταβάλουμε τα αναδρομικά συντάξεις. Τρίτη ενότητα. Ύφεση. Αυτό που είπα και θα επαναλάβω σήμερα είναι το εξής. Δεν έχουμε καν στοιχεία δευτέρου τριμήνου του 2020. Ναι. Περιμένω από την Ελστάτ την ανακοίνωση των στοιχείων την Παρασκευή. Η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών που είχε γίνει τέλος Απριλίου ήταν για μια ύφεση το δεύτερο τρίμηνο της τάξης του 16%. Mm-hmm. Θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις Ελστάτ. Οι πρόδρομοι δείκτες απλώσης οικονομίας δείχνουν ότι δεν είμαστε μακριά από αυτό που ήταν το βασικό μας σενάριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμα και αν ανακοινωθούν κάποια στοιχεία από την Ελστάτ που θα είναι κοντά σε εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, δεν μπορεί να μου θέσετε ένα ερώτημα σε ένα μήνα από σήμερα και να επικαιροποιήσουμε τις εκτιμήσεις μας. Σε όλη την Ευρώπη, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, αλλάζουν τα δεδομένα ανάλογα με το πώς πάει η υγειονομική κρίση. Μακάρι αυτό να που μπορώ εκεί. Να σας πω όμως εγώ, ναι. ως δεδομένο, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις τελευταίες εκτιμήσεις της
επικαιροποίησε επί τα βελτίω την εκτίμησή της για την ύφεση στην Ελλάδα και επιταχύρωσε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Ότι μάλλον η ελληνική κυβέρνηση κάτι καλό κάνει για να περιορίσει τις δυσμενείς συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Κύριε Υπουργέ, διαβάζω τις τελευταίες ημέρες ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει ήδη πάρει εντολή να αλλάξει τα σχέδιά του σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία των οικονομικών και ένα μεγάλο κομμάτι των ταμιακών μας διαθεσίμων, λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης στα εθνικά μας θέματα, στα ελληνοτουρκικά, πρέπει και είναι λογικό ότι θα κατευθυνθεί σε εξοπλιστικά προγράμματα. Και θέλω να ρωτήσω αν πράγματι έχετε λάβει μια τέτοια εντολή, ένα κομμάτι από τα διαθέσιμα ή ένα κομμάτι του προϋπολογισμού μας, να κατευθυνθεί άμεσα σε αυτή την κατεύθυνση. Η εντολή που έχει πάρει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών από τον Πρωθυπουργό είναι να μειώσουμε όσο μπορούμε φόρους, παροδικά ή μόνιμα, και το πράξαμε αυτόν τον τελευταίο χρόνο. Πριν την υγειονομική κρίση με μόνιμο χαρακτήρα, μετά την υγειονομική κρίση παροδικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να είμαστε κοντά στην κοινωνία, ιδιαίτερα στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα μέσα στην υγειονομική κρίση και να ενισχύσουμε την αποτρεπτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων. Άρα, πάνω σε αυτούς τους τρεις άξονες θα κινηθούμε και για να επικεντρωθώ στο ερώτημά σας, ναι, θα κάνουμε ό,τι είναι εφικτό στο Υπουργείο Οικονομικών να στηρίξουμε τις επιλογές της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το πεδίο. Έχει πολλές διαστάσεις. Έχετε κάποιο νούμερο να μας πείτε, κύριε Υπουργέ? Όχι, δεν έχω αριθμό. Διαβάζω για 7 δις. Δεν έχει αριθμό, δεν έχει να κάνει μόνο με εξοπλιστικά προγράμματα. Έχει να κάνει συνολικά με την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό, ξέρετε, ξετυλίγεται μέσα σε πολλά διαφορετικά χρόνια. Ξεκινώντας, αν είναι εφικτό, από το 2020. Από το 2020, λοιπόν, υπάρχει, μου λέτε, σχεδιασμός και προγραμματισμός ώστε να διατεθούν χρήματα για τις ένοπλες δυνάμεις αυτή την ώρα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν άμεσα θα πρέπει και εσείς από ένα σημείο και ανάλογα, μετά. Ανάλογα με το τι εντολές πάρουμε προφανώς από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αυτό θα είναι και από τα διαθέσιμά μας, από το μαξιλάρι το οποίο συζητούσαμε. Σας το είπα πριν λίγο, προφανώς θα αξιοποιηθούν οι πόροι ταμιακά, είναι πάντα, μάλιστα, όχι από το μαξιλάρι, είναι από τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη μαξιλάρι, γιατί μόλις σας είπα ότι 10 δισεκατομμύρια ευρώ δημιουργήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από τα ταμιακά διαθέσιμα. Το Σεπτέμβριο εκτιμούμε ότι θα αρχίσουν να έρχονται οι πόροι από το ΣΟΥΡ, που είναι 2,7 δις. Κάποια στιγμή θα βγούμε στις αγορές. Άρα δημιουργούμε συνεχώς πόρους. Αυτοί μπαίνουν σε έναν κουβά που λέγεται ταμιακά διαθέσιμα. Και από αυτό το κουβά παίρνουμε για να βοηθήσουμε κρατάω την κοινωνία. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι ακόμη και το 2020, το οποίο σχεδόν τελειώνει, να καταλάβει κανείς και την αμεσότητα της κατάστασης και την κρισιμότητα. Βεβαίως θα χρειαστεί να δοθούν χρήματα εκεί. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε. Οι επιλογές είναι συλλογικές. Προφανώς. Προφανώς δεν αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και μόνο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.